Κύριε Επίτροπε, καλώς ήρθατε. Η αλήθεια είναι ότι διαβάσαμε και τα πρακτικά. Ναι, ήμασταν στην ίδια περίοδο ευρωβουλευτές. Διαβάσαμε τα πρακτικά στο Ευρωκοινοβούλιο. Κρίμα που δώσανε τόση σημασία και τόσο βάρος στον τίτλο του χαρτοφυλακίου και όχι στο περιεχόμενο. Το λέω γιατί ο τρόπος ζωής για τον κάθε άνθρωπο, για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, είναι να καλύπτονται οι βασικές ανάγκες του, να έχει μόνιμη και σταθερή δουλειά με αξιοπρεπή μισθό για να ζήσει, όχι να πλουτίσει, να έχει δημόσια και δωρεάν υγεία, παιδεία για να μορφώσει τα παιδιά του, δωρεάν υποδομές για αθλητισμό, για πολιτισμό και βέβαια κοινωνική πρόνοια και αξιοπρεπή γυρατιά. Με βάση αυτά όσα αρχές και με αυτή την έννοια, εμείς καθόλου δεν είμαστε υπερήφανοι για τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και το λέμε ειλικρινά και καθαρά. Γιατί όταν οι εργασιακές σχέσεις γίνονται ελάστιχο, όταν οι γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας εξαφανίζονται, όπως και η μόνιμη και σταθερή δουλειά, και αυτό προκειμένου το εργασιακό κόστος να μειωθεί για να αυξήσει τα κέρδη των μονοπωλίων και των επιχειρηματικών ομίλων, ή όταν ιδιωτικοποιούνται τομείς υγείας, παιδείας, που σημαίνει ότι θα έχουν πρόσβαση μόνο αυτοί που θα έχουν λεφτά, ή όταν ιδιωτικοποιείται η ασφάλιση, όταν υψώνονται τείχοι στα δικαιώματα των προσφύγων και εγκλωβίζονται και στηβάζονται σε άθλιες συνθήκες ντροπή στα ελληνικά νησιά και με προβλήματα και στους νησιώτες μας, βεβαίως καθόλου δεν νιώθουμε υπερηφάνεια. Εξάλλου να πω, επειδή αναφερθήκατε και στη Frontex, βεβαίως ο ρόλος της Frontex είναι να εγκλωβίζονται στην Ελλάδα και να μην ενοχλούνται οι άλλες χώρες. Αντίθετα, η Γερμανία να παίρνει το εργατικό δυναμικό που θέλει, όταν το θέλει. Και βεβαίως εδώ καταπατιούνται και δεν προστατεύονται οι ευάλωτες ομάδες, καταπακιώνται τα δικαιώματά τους και η συνθήκη της Γενέβης και τα πρωτόκολλα της Νέας Υόρκης. Τις τελευταίες μέρες, μέσα σε 24 ώρες, είχαμε 40 νεκρούς που προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τη φωτιά του πολέμου και των υπεριαλιστικών επεμβάσεων. Και είχαμε υγρούς τάφους, γιατί βεβαίως μπορούμε να μιλάμε για την αύξηση των ροών, αλλά να λέμε και τι νεκρούς είχαμε προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να ξεφύγουν, γιατί ξεριζώνονται στην προσπάθειά τους να βρούνε προστασία για τη ζωή τους και τις οικογένειές τους και βρίσκονται σε χειρότερες συνθήκες. Γιατί ισχύει αυτή η επέσχυντη συμφωνία, δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που βεβαίως η Τουρκία τη χρησιμοποιεί και σαν στρόφιγγα σε εκβιασμούς και διάφορα παζάρια, αλλά υπάρχει και η νέα νομοθεσία που, και δεν ξέρω πόσο δίκαιο είναι, όπου, όπως είπε και ο κύριος Μουζάλας, δημιουργούνται κλειστά κέντρα για τους αιτούντες άσυλου, αντί να φιλοξενούνται σε ανοιχτούς αξιοπρεπείς χώρους φιλοξενίας και στη συνέχεια με γρήγορες διαδικασίες να μεταβαίνουν στις χώρες προορισμού τους, αφού οι περισσότεροι από αυτούς αυτό θέλουν και ταυτόχρονα έτσι χτυπώνται και τα κυκλώματα παράνομης διακίνησής τους. Ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν πόσο δίκαιο και σεβασμό δείχνει στις διεθνείς συνθήκες να κλείνονται τα σύνορα για τους πρόσφυγες, να μην προχωράει άμεσα οι αιτήσεις για οικογενειακές επανενώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και βεβαίως να παίρνονται ουσιαστικά μέτρα για τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Ευχαριστώ.